Από αύριο μέχρι και την Κυριακή, στον ταλαιπωρημένο μας Βόλο, θα έρθουν σωροπτημίστριες από όλη την Ελλάδα. Κάθε χρόνο αυτό συμβαίνει, δηλαδή σε μια διαφορετική πόλη κάνουν την πανελλαδική τους συνάντηση. Καλωσορίζουμε την κυρία Ρωσάνα Πόποτα, την αντιπρόεδρο του πρώτου σωροπτημιστικού ομίλου Βόλου, την κυρία Ελένη Μιχάλη, πρόεδρο του σωροπτημιστικού ομίλου Θέτης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι όπως έχει ένα μεγάλο κάλεσμα κάποιος στο σπίτι του και τρέχει μέχρι την τελευταία στιγμή να είναι όλα στην τρίχα, περιποιημένα, τακτοποιημένα. Έτσι σε τέτοια στιγμή σας βρίσκουμε, γιατί σας βλέπουμε τώρα φροντισμένες, ναι, με τα ωραία σας χρώματα. Και τα χρώματα ήταν συμπτωματικά, πρέπει να σας πω. Είμαστε αισιόδοξες γι' αυτό. Φοράμε φωτεινά χρώματα. Όχι, όχι, το λέω για το αν μέσα η πίεση έχει πιάσει τα βανί, είναι στα κόκκινα, γιατί έχετε μεγάλη ευθύνη ως οικοδέσποινες. Ακριβώς. Είναι έτσι. Μεγάλη ευθύνη αναμφισβήτητα, Ελένη, μου επιτρέπεις να πω ότι είναι τα 60 χρόνια του πρώτου σωροπτημιστικού ομίλου. Ήταν ο τέταρτος στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα το 50-58, Θεσσαλονίκη, 61 Καβάλα, 63 ήταν ο Βόλος. Και ιδρύθηκε την προτροπή δημοσιογράφου, συναδέλφου μας παρακαλώ Σωτήρη, η Κορνιλία Νιώτη, εργαζόμενη στον ταχυδρόμο. Ήταν η Νίτσα Οικολιού, ήταν πάντα δημοσιογράφη και έτσι καταλαβαίνετε ότι και εγώ φέρω το βάρος, την τιμή, την ευχαρίστηση να συμμετέχω ενεργά και φαντάζομαι και ουσιαστικά. Αλλά σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτόν τον εορτασμό των 60 χρόνων, συμμετέχει ενεργά ο σωροπτημιστικός όμιλος Θέτης. Πριν πει η Ελένη περισσότερα, να πω ότι εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης είμαστε η μοναδική πόλη που έχουμε δύο ομίλους, θα μπορούσαμε να έχουμε και τρεις. Αυτό σημαίνει ότι η τοπική κοινωνία υποστηρίζει τον εθελοντισμό και την προάσπιση των γυναικείων θεμάτων. Ελένη, νομίζω ότι σαν δημοσιογράφος δεν κάνει. Εσείς έχετε και μια άνεση μεταξύ σας. Βέβαια, ναι. Κάτι περισσότερο από άνεση μεταξύ μας. Ναι. Ο πρώτος σωροπτημιστικός όμιλος Βόλου, όπως είπε και η φίλη Ρωσάνα, ιδρύθηκε το 1963. Μετά από 60 χρόνια ζωής, δημιουργήθηκε ο σωροπτημιστικός όμιλος Βόλου Θέτης το 1990, 28 Απριλίου, από τρία νέα μέλη του τότε πρώτου ομίλου που αποτέλεσαν τον πυρήνα. Επειδή, όπως είπα και η Ρωσάνα, είναι πολύ έντονος ο εθελοντισμός στην πόλη, δημιουργήθηκε ο δεύτερος με 27, αριθμούμε σήμερα 28 ενεργά μέλη. Θα μπορούσε να είναι και περισσότερα, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν ομάδα. Μα είχε φρακάρει, είχαν πλακωθεί και φύγαν. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Με το να είμαστε περισσότερα από έναν αριθμό, ας πούμε 30 ατόμων. Ωραία, άρα είχε φρακάρει σε αριθμό. Ναι, δεν είμαστε όπως το λίγιο Ελληνίδων θέλει να χειμένει. Το λέω γιατί είπατε φύγαν τρεις από το πρώτο. Όχι, δεν φύγαν. Ήταν ο πυρήνας. Ήταν ο πυρήνας, είπατε. Αλλά λέω για να μην μείνει εντύπωση ότι κλακώθηκαν και πήγαν και κάναν. Το αντίθετο. Όχι, όχι, το αντίθετο. Έχουμε πάρα πολύ έντονες δράσεις όλα τα χρόνια. Και πολύ καλή μεταξύ μας σχέση. Μα είναι ολοφάνερο αυτό, έτσι. Κοινές δράσεις πάντα. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διασφάλιση των συνθήκων υγιεινής και της εκπαίδευσης της γυναίκας και των κοριτσιών. Μας ενδιαφέρει το περιβάλλον, μας ενδιαφέρει η υγεία. Το κυριότερο είναι η εκπαίδευση των κοριτσιών και γι' αυτό θα δείτε και μέσα από τις δράσεις τις οποίες κάνουμε ενισχύουμε πάρα πολλές βιβλιοθήκες και οι δύο όμιλοι και όλοι οι όμιλοι στην Ελλάδα και γενικότερα. Κάνετε πάντα μια κορυφαία εκδήλωση, θα έρθει μες το μήνα, ενάντια στη βία κατά των γυναικών και στην εκπαίδευση των κοριτσιών. Δεν ξέρω αν όλες οι μαμάδες, οι φίλες της μαμάς, των κοριτσιών λένε, γιατί ακόλο και πιο συχνά αυτές τις δημόσιες εξομολογίες που μόνο καλό κάνουν, ότι βρέθηκα και εγώ σε κακοποιητική σχέση και εγώ και σηκώνει το χέρι και μια ακόμη και άλλη μία και πάει λέγοντας. Και είναι στα δικά σας χέρια, σε μεγάλο βαθμό στα δικά σας χέρια, αυτό να το αντιμετωπίσετε έτσι. Να το συρρυκνώσετε, να το εξαφανίσετε. Και φέτος θα φωτογωγήσουμε το Ηρών, θα τα πούμε βεβαίως όσο πλησιάζει. Θα έχουμε προβολή ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με το CineDoc, με προβολή που αφορά στην κακοποίηση των γυναικών. Και φέτος το θέμα που θα συζητήσουμε θα είναι η ενεργοποίηση του από το λεγόμενο κόκκινο κουμπί. Αλλά είναι νωρίς να τα πούμε. Να πούμε ότι υποστηρίζουμε τις γυναίκες με το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, που σε μεγαλύτερη ηλικία παίρνουν αυτή την γενναία απόφαση να καθίσουν στα θρανία, και όχι τα θρανία που μπορεί να αποφασίσουν μεγαλύτερη του πανεπιστημίου, αλλά της βασικής εκπαίδευσης, και τα βασικά είναι τα πιο δύσκολα.
Εκείνο που έχει σημασία επίσης να τονίσουμε είναι ότι κατά τη διάρκεια των τριήμερων εκδηλώσεων πάμε να δούμε έχουμε το πολύ καλές εκδηλώσεις. Λοιπόν, και είναι και ανοιχτές. Για ναι, το... ειδικά το αυριανό που είναι το άνοιγμα. Η μέρα της Παρασκευής. Για έλατε πολύ γρήγορα με τίτλους. Ναι, ο Δημήτρης Σιάτρος, ο γνωστός λόγιος, ερευνητής, συγγραφέας και νομικός, πρώην διευθυντής του Δήμου Βόλου, θα αναπτύξει ένα εξαιρετικό θέμα όσον αφορά την προάσπιση του δημόσιου λόγου μέσα από τα πονήματα του Γοργία, που αφορά το Σελένης Εγκόμιο και την Απολογία του Παλαμίδη, που αφορά μέσα τη γυναίκα. Αυτό θα γίνει 7:30 και ακολουθεί η Μαρία Σπανού, ιστορική ερευνήτρια τοπικής ιστορίας, συγγραφέας, πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων, θα κάνει ένα μικρό ιστορικό αναφοράς, γιατί το γνωρίζει καλά το Βόλο. Αυτές οι δύο είναι ανοιχτές εκδηλώσεις για το καλωσόρισμα. Όπως και το κλείσιμο. Και το κλείσιμο είναι ο κύριος Αχίλλας, ο κύριος Ηλιόπουλος. Ο γνωστός εθελοντής θα απαντήσει σε ερωτήματα όσον αφορά τις πρόσφατες θεομηνίες που έπληξαν την... Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, Ελένη, είναι ότι δεχθήκαμε πάρα πολύ μεγάλα πιέσεις από ανθρώπους που δεν το περιμένετε, να μην γίνει. Να μην γίνει. Ότι ο Βόλος δεν είναι ικανός να φιλοξενήσει βάσει των συνθήκων από τις θεομηνίες. Από σε οροπτιμίστριες το υπόλοιπο ή τοπικά? Όχι, όχι, και τοπικά υπήρχαν αντιδράσεις από ανθρώπους. Τοπικά. Ναι, να όλοι παρακαλώ, με έλεγε πριν ο καθηγητής ο κ. Κιτρομιλίδης. Ναι. Έχουμε αύριο στο συνέδριο της Ακαδημίας. Που θα γίνει αύριο, ναι. Για να ενισχύσω. Ακριβώς. Και εμείς έτσι το είδαμε. Και εμείς έτσι το είδαμε. Μα θα τρελαθούμε. Υποφέρουμε και κάποιοι συζητούν για αναβολές και για ακυρώσεις. Ακριβώς. Μας λέγανε τι κάνετε. Και από άλλες περιοχές, βέβαια. Εμείς όμως εδώ σταθήκαμε δυνατές. Και πολύ με πολλές δυσκολίες. Με πολλές δυσκολίες. Κανείς δεν περίμενε, γιατί όλοι λέγανε ότι τι κάνετε, δεν θα. Ενώ και οι συμπολίτες μας, μπορείτε να φιλοξενήσετε, έχετε τις υποδομές, διασφαλίζετε. Και θα έρθει μεγάλος αριθμός σωροτιμιστριών. Από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα, που στα τραπέζια των εργασιών θα ανταλλάξουμε απόψεις και σκέψεις. Και να τους δείξουμε ότι κάτι δεν ξέρουμε από φιλοξενία κι εμείς. Ναι, ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Φιλοξενία. Γεια σας, κυρία Μιχάλη, κυρία Πόποτα.